Μισό λεπτά, δεύτερο, απλά. Όχι, ρε, δεν είμαστε κλαμμένοι. Έλα, άρπα το μεσίλι, τόσο... Ο Σίλης να έρθει εδώ. Να, ο Παναγιώτης είναι χρόνος εδώ. Το πρόβλημα μας είναι να πάρουν πίσω τα μέτρα τα οποία καταστρατηγούν τα πάντα. Τα εργασιακά μας δικαιώματα, τους μισθούς μας, διαλύουν τους δήμους εντελώς. Και απολύουν, βασικά απολύουν κόσμο, χωρίς να έχουν σκεφτεί τίποτα παραπέρα. Πολύ πιθανόν θα έχουμε γενική συνέλευση αργότερα και θα αποφασίσουμε. Πόσοι άτομα υπολογίζονται θα φύγουν από το Δήμο? Από όσο γνωρίζουμε, από το Δήμο δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά στο σύνολο των Δήμων θα φύγουν σίγουρα 2.000, γιατί κυρίως επικεντρώνεται το θέμα στους Δήμους, στα Υπουργεία όχι τόσο, και δεν ξέρουμε η συνέχεια ποια θα είναι, γιατί και για τα επόμενα έτη προβλέπεται... Σε ένα δημοτικό υπάλληλο πόσο έχει πέσει κάτι μισθό? Στο μισό, στο 50%. Υπάρχουν και πάλι που δεν μπορούν να πάρουν να τις κρατήσει σε τράπεζες και να πάρουν σε 200-300 ευρώ. Σαφώς υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, τις οποίες δεν ήταν προβλέψιμες κιόλας, έτσι. Δηλαδή, όταν αποφασίζανε οι άνθρωποι να πάρουν δάνεια και λοιπά για να πάρουν ένα σπίτι, σαφώς δεν το γνωρίζανε αυτό το ενδεχόμενο. Και βέβαια μπορεί υπάρχουν και μισθοί μηδενικοί, υπάρχουν και μισθοί αρνητικοί. Σαφώς και στο Δήμο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά συμβαίνουν σε όλους τους Δήμους. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία προσωπικά, αλλά προφανώς υπάρχει κάποια βοήθεια από συναδέλφους, από κόσμο που μπορεί να τους βοηθήσει. Δεν μπορώ να σας πω πώς επιβιώνουν. Ο καθένας από μόνος του γνωρίζει πώς επιβιώνει. Είμαι κατάληψη. Μένα στο Δήμο Μητραγωγία και Θοδόνος όλα τα καταστήματα, όλες τις υπηρεσίες. Δεν εργάζεται καμία. Είμαστε όλοι εδώ, όλοι συνάδελφοι. Είναι μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 10 η ώρα και θα πάρουμε απόφαση γενική συνέλευση αν τη συνεχίσουμε. 11 η ώρα έχουμε γενική συνέλευση, να δούμε αν συνεχιστεί η κατάληψη και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Θα αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί ή τι άλλους τρόπους θα κάνουμε για τη διαμαρτυρία. Σας είχε έρθει σε εσάς εδώ στο Δήμο κάποιο έτοιμο από το Υπουργείο? Βεβαίως είχε έρθει. Ποιοι είναι οι υπάλληλοι συνάδελφοι που πρέπει να φύγουν? Ονομαστικά δεν έχει έρθει ακόμα τέτοιο χαρτί, αλλά και γι' αυτό και γίνονται καταλήψεις, ώστε να μην φύγουν και τα χαρτιά από εδώ να πάνε στο Υπουργείο για να διώξουμε κάποιους συναδέλφους. Γι' αυτό γίνεται και κατάληψη. Όλοι έχουμε χάσει τον ύπνο μας, ανησυχούμε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη για αυτούς που έχουν μικρά παιδιά, γιατί εγώ τα παιδιά μου είναι μεγάλα. Οι συνάδελφοι τους βλέπω όλους, είναι σε ανησυχία μεγάλη και αυτό πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν ξέρω. Τα κόμματα στη Βουλή σκοτώνουν μεταξύ τους, αλλά μισθό για πάρτι τους δεν μειώνουν. Αυτοί δεν μειώνουν. Εμάς και αυτό το μήνα πάλι μας κόψανε χρήματα. Έχουμε φτάσει σε αθλίες καταστάσεις. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τίποτα. Καμία υποχρέωση. Καμία υποχρέωση. Όλοι οι λογαριασμοί μας είναι δράμα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε επίπεδα, τι να πω, φτώχειας πριν 40 χρόνων. Βλέπαμε τους γονείς μας κάποτε και εμείς ζούμε τα διπλά. Τα διπλά και τα τριπλά. Αθλειότητα δηλαδή, τρομερή αθλειότητα. Ανησυχώ πάρα πολύ κι εγώ. Τι άλλο να σας πω, ρε παιδιά. Κάθε μήνα δεν γνωρίζετε πόσο λεφτά θα μπουν στην τράπεζα. Κάθε μήνα μας κόβουν χρήματα. Έτος ο ρόλος του εργατικού κέντρου που είναι αλληλέγγυος με τους εργαζόμενους, γενικά όπου και ανήκουν. Σήμερα οι εργαζόμενοι εδώ στο Δήμο κάνουν τον αγώνα τους.
γιατί δεν θέλουν να απολυθούν συνάδελφοί τους. Είναι ένας δίκαιος αγώνας, ο οποίος πρέπει να έχει και κάποιο αποτέλεσμα, αλλά αυτό που λέγαμε και λέμε, ότι αυτές οι επιθέσεις εναντίον της εργασίας θα συνεχιστούν, δεν θα σταματήσουν. Δηλαδή σήμερα εγώ βλέπω ότι βιώνουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, βάλαν χέρι και στο δημόσιο τομέα, θα συνεχίσουν και με άλλες ειδικότητες, δεν θα σταματήσουν εδώ. Θέλουν αυτοί οι τροϊκανοί να φέρουν την κατάσταση εκεί που θέλουν αυτοί. Θέλουν να μειώσουν, θεωρώ, το 1/3 του δημοσίου τομέα. Εσείς θα συνεχίσετε να είστε κοντά και στους δρόμους. Και βέβαια, εμείς ο αγώνας συνεχίζεται για μας. Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι με τους συναδέλφους, σε όποιο τμήμα και να ανήκουν. Δεν θα σταματήσουμε, ο αγώνας συνεχίζεται. Είναι πολύ. Πόσο έχει φτάσει ενέργεια εδώ στο Δήμο σας, Πλουδαρχείο Αγίου? Τώρα που η τουριστική περίοδος έχει σταματήσει, έχει περάσει το 35% η ενεργεια, γιατί όλοι αυτοί οι συνάδελφοι εργαζόμενοι που δουλεύανε στο Δήμο, στο τουριστικό κομμάτι, όλοι αυτοί είναι στο Ταμείο Ενεργείας, μέχρι που να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν. Άρα θεωρούμε ότι έχει περάσει το 35% ανεπίσημα η απεργία, γιατί η επίσημη ενεργεια είναι τουλάχιστον 5% παραπάνω. Και ότι τα πράγματα θα χειροτερεύουν μέρα με τη μέρα. Τόσο απολύονται και όσο δεν δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Και βέβαια, όταν το κομμάτι της πίτας, το οικονομικό κομμάτι έχει μικρύνει, σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν τζίρο. Οπότε σιγά σιγά και τα καταστήματα θα αρχίσουν να κλείνουν.